Κύριε Παπασκευόπουλε, γιατί τελικά κλείνει αυτή η διαδικασία στην προανακριτική, γιατί πολλοί θέτουν το ερώτημα γιατί άνοιξε. Για να κλείσει, μήπως ήταν τελικά ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα της κυβέρνησης να το φέρει στη Βουλή, να δημιουργήσει όλο αυτό το κλίμα και τελικά να πάει στη δικαιοσύνη, αυτό που λέγανε οι περισσότεροι πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Όλο αυτό που είπατε κανονικά λέγεται ακριβώς αντίθετα. Δεν είναι γιατί κλείνει, είναι γιατί ανοίγει. Η υπόθεση κατευθύνεται στη δικαιοσύνη όπου μπορεί να προχωρήσει σε εκδίκαση. Εάν έμενε στη Βουλή, εάν η Βουλή δηλαδή έκρινε ότι είναι αρμόδια, τότε θα έκλεινε. Διότι οι υποθέσεις που υπάγονται στο άρθρο 86 του Συντάγματος, δηλαδή στην αρμοδιότητα της Βουλής, έχουν να αντιμετωπίσουν μια πολύ σύντομη υποσβεστική προθεσμία, η οποία έχει παρέλθει προπολού. Επομένως, όλες αυτές οι υποθέσεις, εάν έμεναν στη Βουλή και εξετάζονταν εκεί, θα έκλειναν με εξάλληψη, με παραγραφή. Όπως έχει γίνει αυτό στην περίπτωση της απιστίας, μας λέτε. Να μας εξηγήσετε. Ναι. Ακριβώς. Γιατί τουλάχιστον η αξιωματική αντιπολίτευση λέει γιατί δεν μπαίνουμε στην ουσία, στη Βουλή, να όσοι ενέχονται, όσοι κατηγορούνται ή όσοι αυτό να απολογηθούν κτλ. Αλήθεια, κύριε Παρασκευόπουλε, θα μπορούσαν να έχουν γίνει αυτές οι ενέργειες από την Ειδική Επιτροπή της Βουλής, από την προανακριτική και στη συνέχεια να βγει το πόρισμα και να οδηγηθεί στην τακτική δικαιοσύνη για την περαιτέρω διερεύνηση και την επιβολή ποινών αν υπάρχουν αδικήματα. Προσέξτε, εάν προχωρούσε η προανακριτική επιτροπή της Βουλής σε κάποιες αποδεικτικές πράξεις, δηλαδή να καλέσει μάρτυρες, τους μάρτυρες τους οποίους θα προτείνουν οι 10 εμπλεκόμενοι, τους μάρτυρες τους οποίους θα προτείνουν οι εισαγγελείς και τους προστατευόμενους. Και τους προστατευόμενους ίσως. Mm-hmm. Τότε ίσως. Τι θα είχαμε? Θα είχαμε μια διαδικασία διάρκειας μηνών, ίσως και έτους, γιατί και οι κατηγορούμενοι είναι πολλοί. Πολλές προκαταρκτικές επιτροπές το έχουν περάσει αυτό. Μετά το από την οποία θα λέγαμε τι, θα λέγαμε η Βουλή είναι αρμόδια. Επομένως, ό,τι έγινε είναι άκυρο και κακώς έγινε. Μάλιστα. Φανταστείτε ο κόσμος πώς θα αντιμετώπιζε τότε μια κατάσταση όπου η Βουλή θα συνεδρίαζε με άκυρες πράξεις επί μήνες και μάλιστα με άκυρες πράξεις οι οποίες ήταν προβλέψιμα άκυρες. Διότι η διενέργεια διαδικασιών σε ένα όργανο το οποίο είναι αναρμόδιο, προφανώς προσκρούει. Κύριε Παρασκευόπουλε, όμως σε όλη αυτή τη συζήτηση η κριτική είναι, αφού πήρατε το φάκελο, γνωρίζατε ποια είναι τα αδικήματα, όταν εσείς ως πλειοψηφία καταθέσατε την πρόταση για τη σύσταση, γιατί από τότε δεν διαγνώσατε ότι δεν υπάρχει κάτι να διερευνήσουμε εμείς, έχουν παραγραφεί και να φύγουν κατευθείαν χωρίς να υπάρξει αυτή η διαδικασία? Γιατί έπρεπε να υπάρξει αυτή η διαδικασία? Αυτή η προκαταρκτική και η κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν θα μπορούσε κατευθείαν να μην καταθέσετε την πρόταση και να πείτε δικαιοσύνη όπου μπορείς, αφού υπάρχουν κάποια αδικήματα τα οποία μπορεί να σας αδικήσουν. Στον στέλνουν το φάκελο πάλι πίσω. Λοιπόν, δύο τα θέματα. Το ένα είναι γιατί ήρθα στην προανακριτική. Έπρεπε να έρθει στην προανακριτική. Ήσασταν υποχρεωμένοι, δηλαδή, βάσει του κανονισμού, να κάνετε την προανακριτική. Χρήση ενός σημείου του κανονισμού κάνατε. Προσέξτε, ήμασταν υποχρεωμένοι, διότι από την ώρα που φτάνει στη Βουλή ένας φάκελος από την εισαγγελία, σύμφωνα με το Σύνταγμα, δύο είναι οι δυνατότητες. Η εξάλληψη του αξιοπίνου, αν υποθέσετε πρόδειλα βάσιμες, ή προκατακτική. Εμείς ή έπρεπε να πούμε ότι η υπόθεση πηγαίνει στην άκρη και τελειώνει χωρίς συνέπειες, όπως έγινε με την απιστία, ή να προχωρήσουμε σε μια προκαταρκτική επιτροπή, η οποία θα μπορούσε να δει βεβαίως πρώτα και θα έπρεπε να δει πρώτα το θέμα της αρμοδιότητας, του συντάγματος, των κοινωνικών δικαστηρίων. Αυτό μόνο είχαμε μπροστά μας να κάνουμε. Δεν είχαμε άλλη οδό κατά το Σύνταγμα, μια διάζευση υπήρξε. Και να σας πω το εξής, οι επιλογές οι οποίες έγιναν από την προκαταρκτική επιτροπή έγιναν με αποκλειστικό γνώμονα το τι λέει το Σύνταγμα και τι λέει η νομιμότητα. Δηλαδή δεν ήθελε η προκαταρκτική επιτροπή να κάνει κάτι το οποίο αργότερα θα προσκρούσει σε ακυρότητες, θα φανεί ότι είναι παρανομή. Δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει. Άρα, το μόνο που ήθελε ήταν να εφαρμόσει το Σύνταγμα. Συνταγματικά και σύνομα. Ναι. Μας λέτε δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Πολιτική σκοπιμότητα. Δεν υπήρχε άλλος δρόμος, ούτε πολιτική σκοπιμότητα σε αυτές τις επιλογές. Σκοπιμότητα από την πλευρά της αντιπολίτευσης βλέπετε σε αυτή την επιμονή της να ζητά διερεύνηση και περαιτέρω εξέταση από τους μάρτυρες μέσα στη Βουλή? Ναι, δεν μπορώ να την καταλάβω πραγματικά. Αναρωτιέται όμως ο κόσμος. Πραγματικά δεν μπορώ να την καταλάβω, αφού είναι βέβαιο και γνωστό εκ των προτέρων, ότι αν η Βουλή αναγνώριζε δική της αρμοδιότητα και προχωρούσε σε εξετάσεις μαρτύρων, αμέσως θα έπρεπε να αναγνωρίσει την εξάλληψη του αξιοπίνου και να δεχθεί ότι οι υποθέσεις αυτές, να το πω απλά και λαϊκά, πέθαναν. Αυτό. Πώς εμφανίζεται ότι αυτό είναι διαφώτιση της υποθέσεως? Δεν είναι διαφώτιση, θα ήταν συσκότηση. Άρα, κύριε Παρασκευόπουλε, τώρα, ποια είναι η εισήγησή σας, δηλαδή τι αποφασίσατε εσείς χθες και πώς αξιολογείτε την υπόθεση και με τι σκεπτικό λέτε να πάει στη δικαιοσύνη?
Λοιπόν, καταρχήν έχει ήδη κρυφθεί από την Ολομέλεια ότι η απιστία είναι μια πράξη η οποία δεν πρόκειται να τιμωρηθεί ποτέ λόγω παραγραφής και έπρεπε στη συνέχεια να κρυφθεί. Εάν οι άλλες πράξεις, οι οποίες φέρονται ότι έχουν τελεστεί. Οι οποίες είναι το ξέπλυμα και η δωροληψία. Εάν αυτές υπάγονται στην αρμοδιότητα της Βουλής ή όχι. Εδώ συμβαίνει κάτι το οποίο είναι ιδιότυπο, για να το πω απλά. Ενώ στις κοινέ υποθέσεις στα δικαστήρια, το ποιο δικαστήριο είναι το αρμόδιο, είναι συνήθως δεδομένο, ευνόητο, αυτονόητο κλπ. Στην περίπτωση των ποινικών πράξεων των πολιτικών προσώπων, δεν είναι αυτονόητο, αλλά εξαρτάται από μια προϋπόθεση. Δηλαδή, αν οι πράξεις τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων, των υπουργικών, πρωθυπουργικών κτλ. Ή εκτός της. Ή επευκαιρία. Ή επευκαιρία. Αυτόν, όπως... Λοιπόν, αυτό πρέπει κάποιος να το κρίνει. Έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Ποιος μπορεί να το κρίνει, ο μόνος που μπορεί να το κρίνει, κατά το Σύνταγμα, όπως φαίνεται, ο αρμόδιος να το κρίνει, είναι το ίδιο το Σύνταγμα. Εάν λοιπόν κρυφθεί κατά την διαρεύνηση η οποία γίνεται ότι έχουμε να κάνουμε με πράξεις οι οποίες έχουν τελεστεί εκτός άσκησης καθηκόντων, όντως αυτές πηγαίνουν στα τακτικά δικαστήρια για να διερευνηθούν και να δικαστούν στο τέλος. Κύριε Παρασκευόπουλε, τώρα πέρα από τη διαδικασία αυτή, τώρα την Τρίτη θα αποφασίσετε, έτσι. Η επόμενη Τρίτη είναι και η τελευταία συνεδρίαση. Θα γίνει συνεδρίαση και από εκεί πέρα. Το πόρισμά σας και θα έρθουν και τα υπόλοιπα κόμματα προφανώς να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις, ενδεχομένες πληροφορίες. Θα δούμε πώς. Η αξιωματική αντιπολίτευση πληροφορίας είναι ότι θα καταθέσει. Ωραία. Στην ουσία τώρα της υπόθεσης, πέρα από όλα τα υπόλοιπα της διαδικασίας, εσείς ασχοληθήκατε. Διαβάσατε τη δικογραφία. Ποια είναι η εκτίμησή σας, υπάρχουν εμπλοκές, ποινικές των πολιτικών, προκύπτει από αυτά που διαβάσατε εσείς στην δικαιοσύνη, μπορεί να αποδειχθεί ότι υπάρχει εμπλοκή πολιτικών προσώπων στο σκάνδαλο της Νοβάρτης? Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο είμαι υποχρεωμένος να μην δώσω απάντηση. Δηλαδή, αν σας απαντούσα για το αν φαίνονται να υπάρχουν ευθύνες εδώ για τους τάδε πολιτικούς ή όχι, θα ήταν σαν ένας δικαστής να λέει εκ των προτέρων ότι εδώ βλέπω ότι μάλλον θα οδηγηθούμε σε ενοχή, μάλλον θα οδηγηθούμε σε αθώσεις κλπ. Το περιεχόμενο των δικογραφιών το οποίο έχω δει, το έχω δει υπό καθεστώς νομικής μυστικότητας. Βέβαια, όλο αυτό το έχουμε διαβάσει σε εφημερίδες, έτσι. Έχει κυκλοφορήσει. Για ό,τι διαβάσαμε σε εφημερίδες, μπορώ να σας μιλήσω. Ναι, για αυτό το οποίο γνωρίζω από τη δικογραφία, δεν μπορώ. Υπάρχει και ένα κομμάτι στην δικογραφία το οποίο εμείς δεν έχουμε γνώση. Βεβαίως. Υπάρχουν κομμάτια δηλαδή που δεν έχουμε γνώση. Τα οποία από αυτά που έχουν δημοσιοποιηθεί τα θεωρείτε ισχυρότερα ακόμη? Όχι, αυτό είναι θέμα τύχης και αποσπασματικό. Δηλαδή έχουν διαρρεύσει κάποια στοιχεία, το έχω δει και εγώ. Προφανώς δεν έχουν διαρρεύσει όλα. Κύριε Παρασκευόπουλε, εγώ ζητάω την πολιτική σας εκτίμηση, όχι τη δικαστική εντός εισαγωγικών, να αποφασίσουμε αν υπάρχουν νομικοί, αν υπάρχουν ένοχοι ή όχι. Το θέμα είναι ότι πολιτικά η κυβέρνηση και δια των δηλώσεων πρωτοκλασσά των υπουργών τότε, εκείνη την εποχή, όταν ξεκίνησε η ιστορία, από τον κύριο Κοντονή και τους υπόλοιπους, μέχρι τον κύριο Τζανακόπουλο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, λέει ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Τον κύριο Παπαγγελόπουλο, έχει δικαστική εμπειρία. Ασπάζεστε αυτήν την πολιτική άποψη? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση είναι ότι οι ποινικές ευθύνες πρέπει να διερευνηθούν. Mm-hmm. Η κυβέρνηση δεν ζητάει καταδίκη. Η κυβέρνηση ζητάει να κρυθούν οι εμπλεκόμενοι, οι ύποπτοι κτλ. Με βάση το Σύνταγμα, με βάση τους κανόνες της πολιτείας μας, όπως οι κοινοί πολίτες, κατά το δυνατόν και εφόσον το Σύνταγμα το επιτρέπει. Δεν ζητάει καταδίκη με κάθε τρόπο ακόμη και ανθρώπων ή ποιοι. Θα μπορούσε όλο αυτό που παρακολουθούμε μέσα από τις μαρτυρίες, μέσα από αυτό που διαβάζουμε, μέσα και από την αμερικανική έρευνα, να συμβούν στην Ελλάδα χωρίς να υπάρχει η εμπλοκή υπουργών? Θα σας πω τώρα υποθετικά και όχι με βάση τη δικογραφία ότι αυτά τα οποία φαίνεται ότι έγιναν ήταν τόσο μεγάλης εκτάσεως ώστε φαίνεται δύσκολο ένας πολιτικός ο οποίος είχε μια ευθύνη για το πεδίο να μην τα γνωρίζει καθόλου. Να. Τα ίδια που είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου στον κύριο Σιμίτη όταν κλήθηκε να καταθέσει στη δίκη Τσοχατζόπουλου. Εδώ μου λέτε όμως αυτό να γνωρίζει, είναι όχι να, είναι όχι να συμμετέχει. Τόσο εκτεταμένη. Αλλά και οι γνώσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει νομική επίπτωση. Ναι, κοιτάξτε, η επίγνωση της συμμετοχής δεν είναι εύκολη. Προϋποθέτει συνήθως διερεύνηση των αποδείξεων κλπ. Αντίθετα, και η γνώση είναι ευκολότερο να υποτεθεί. Πόσο εύκολη είναι, κύριε Υπουργέ, η απόδειξη της γνώσης, πόσο εύκολη είναι από ένα δικαστήριο? Ναι, είναι κατά περίπτωση. Πάντως υπάρχει τεκμηριωθότητα και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. Πιστεύετε ότι μέσα από αυτά που είδατε μπορούν να προκύψουν στοιχεία μέσα από τη διερεύνηση της τακτικής δικαιοσύνης σε αυτή την υπόθεση, ή πάμε σε μια χαοτική υπόθεση που δεν θα καταλήξουμε πουθενά? Αυτό πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα βγάλει άκρη.
έχει δυνατότητες να κάνει μια διερεύνηση ουσιαστική. Για παράδειγμα, η Εισαγγελία Διαφθοράς δεν είναι απλώς ένα αξιοπρόσωπο. Η Εισαγγελία Διαφθοράς σημαίνει μια δομή ολόκληρη. Ναι. Με υπηρεσίες, με εξοπλισμό κλπ. Πιστεύω πραγματικά ότι η δικαιοσύνη έχει εξοπλισμό και δικαστές με κατάρτιση που μπορούν να προχωρήσουν πολύ περισσότερο από όσο θα προχωρούσε η Βουλή. Ναι, μισό λεπτό εδώ να σας ρωτήσω, γιατί έχετε και την εμπειρία ως Υπουργού Δικαιοσύνης αλλά και ως νομικός. Ναι. Τώρα, επιστρέφοντας η δικογραφία αυτή που είναι και πολυπρόσωπη, ακούμε για 3.500 γιατρούς. Καταρχήν, ας αφήσουμε μόνο τα πολιτικά πρόσωπα, ότι θα μπορέσει με όλα αυτά τα ατού που είπατε ότι έχει πια η δικαιοσύνη να προχωρήσει γρήγορα, ή θα περιμένουμε πάλι χρόνια και χρόνια όπως με τη Siemens? Αυτό ρωτάει ο κόσμος. Θα αργήσει πάρα πολύ δηλαδή η διερεύνηση τώρα επιστρέφοντας τη δικαιοσύνη, δικογραφία. Αυτό. Καταρχήν καθόλου δεν πιστεύει κανείς ότι εάν έμενε στη Βουλή, η οποία επίσης θα έπρεπε να συστήσει μετά ένα ειδικό δικαστήριο και ειδικές αναγκαστικές διαδικασίες, θα είχαμε περισσότερη ταχύτητα. Οπωσδήποτε η διαδρομή της υπόθεσης στη δικαιοσύνη θα χρειαστεί χρόνο. Τουλάχιστον η εμπειρία αυτό μας λέει, ότι αργούν πάρα πολύ. Πάντως να προχωρήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί η δημιουργία μιας ειδικής εισαγγελίας, της εισαγγελίας διαφθοράς, έχει γίνει ακριβώς και προκειμένου να μπορέσει να χωρίσει πιο γρήγορα η δικαιοσύνη. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Έρικα, σε ευχαριστούμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Ινακασιμάτη. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό.